Γιώργο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Από την Αθήνα, καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη. Μπερδεύτηκε. Ναι, και δεν έχει πιει και ούζα. Δεν έχω πιει ούζα. Μόνο να κάνω έχω φάει ακόμα. Καλημέρα λοιπόν από Αθήνα για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καλή Σαρακοστή. Στο στενό συνεργάτη του Ακυμάτζη. Συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα πορεία και ευχόμαστε και τα καλύτερα για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και από μένα. Καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Καλή καθαρά Δευτέρα. Εύχομαι εκ πρώτης σε όλο τον κόσμο υγεία και να φύγουμε και γρήγορα από αυτή τη λέλαπα την οποία ζούμε και έχει επηρεάσει και το χώρο μας πάρα πολύ. Μακάρι. Εύχομαι κάποια στιγμή να βγούμε όλοι από αυτό αλόβητο και να γυρίσουμε στην κανονικότητά μας. Αλήθεια είναι. Μακάρι. Γιώργο, υπό άλλες χρονιές θα πανηγυρίζατε στο Βικελίδης για τη δεύτερη θέση. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε την πολυτέλεια. Δεν έχει πετύχει το στόχο του ο Άρης. Απομένει, ξεκινάει ένα δεύτερο πρωτάθλημα ουσιαστικά 10 αγωνιστικών. Πόσο μεγάλο θεωρείς ότι είναι το προβάδισμα έστω αυτών της μιας νίκης που έχετε αποκτήσει έναντι του ανταγωνισμού? Θεωρώ ότι το προβάδισμα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο πολύ βαθμολογικό όσο είναι περισσότερο ψυχολογικό και αγωνιστικό. Έχουμε κερδίσει με τη δουλειά μας και τη δουλειά των παιδιών την έξωθεν καλή μαρτυρία. Είμαστε ένας υπολογίσιμος αντίπαλος πλέον, με οποιοδήποτε κληθεί να μας αντιμετωπίσει ξέρω ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα αντίπαλο ο οποίος είναι δεδομένα δυνατός στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό φυσικά μετουσιώνεται αργότερα και στο θετικό αποτέλεσμα. Αν πούμε ότι έχουμε θέσει μικρούς στόχους στην παρουσία μας εδώ στον Άρη, ένας πρώτος κατακτήθηκε με τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια και πλέον δεν είναι στόχος να πετύχουμε τη δεύτερη θέση αλλά να τη διατηρήσουμε. Είναι και αυτό ένας καινούριος στόχος που ευελπιστώ ότι με την πορεία την οποία έχουμε θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Μιας και μιλάμε και για κορονοϊό και να το πω λίγο ιατρικά, αν υπάρχει ένα στοιχείο που έχει κάνει τον Άρη να ξεχωρίζει φέτος είναι τα πολύ ισχυρά αντισώματα που επέδειξε όταν στράβωσαν παιχνίδια, δηλαδή στις αρχές του 2021 και με την απρόσμενη ήττα στη Λαμία και με το παιχνίδι στα Γιάννενα, εκεί που κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι ο Άρης ξεφουσκώνει, η αντίδραση της ομάδας ήταν πολύ εντυπωσιακή, κυρίως στο κομμάτι της πνευματικής διαχείρισης. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι μια ομάδα που δεν έχει δουλέψει μόνο αγωνιστικά στα αποδυτήρια, αλλά έχει δουλέψει πάρα πολύ σε επίπεδο πνευματικής ισορροπίας των παιχτών, και το λέω αυτό ειδικά για τον Άρη, γιατί είναι μια ομάδα που παραδοσιακά ήταν ομάδα ακραίων συναισθημάτων, δηλαδή που υπερενθουσιαζόταν στις νίκες και που έφτανε στα τάρταρα στις ήττες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως δεν είναι μόνο αγωνιστικός χώρος. Ο αγωνιστικός χώρος είναι ο καθρέφτης, είναι το τελικό, το επιστέγασμα. Για να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια προεργασία που αφορά λίγο την πνευματική, την ψυχολογική ετοιμότητα και βέβαια κατ' επέκταση και την αγωνιστική. Σίγουρα μια ομάδα γαλουχείται καθημερινά μέσα από την προπόνησή της. Έχουμε λίγο επιδιώξει ο καθρέφτης μας να είναι το γήπεδο, να μιλάει η δουλειά μας, και όταν ξέρετε σε ένα οργανισμό, σε μια ομάδα μέσα υπάρχει μια αγωνιστική ισορροπία που ξεκινάει ότι θα παίξει αυτός που πραγματικά αξίζει και τη δεδομένη στιγμή είναι στην καλύτερη κατάσταση, υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός, υπάρχει μια εμπιστοσύνη, ο ποδοσφαιριστής εισπράττει και νιώθει ότι όταν είναι καλά θα παίξει, και αυτό δημιουργεί ένα υγιή ανταγωνισμό που φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, μετά από κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα, υπό κάποιες δεδομένες συνθήκες που ήλθαν, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τη δουλειά μας, υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσά μας, ξέρουμε την καθημερινότητά μας και θεωρώ ότι καταφέρουμε και τα ξεπερνάμε άμεσα και θετικά. Είναι ένα σύν της ομάδας πρώτα απ' όλα και πιστεύω ότι μας ακολουθεί στην όλη μας πορεία εδώ. Να πάμε λίγους μήνες πιο πίσω και όταν κληθήκατε να αναλάβετε εσείς τον Άρη, ήταν σε μια δύσκολη χρονική στιγμή μετά και από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Τι ήταν αυτό που σας, φαντάζομαι σίγουρα το κίνητρο για να αναλάβετε μια τέτοια ομάδα είναι μεγάλο, αλλά βλέποντας το υλικό εκείνη τη στιγμή γνωρίζατε το ότι ο Άρης θα είχε αυτήν την πορεία και θα έφτανε σήμερα να τερματίζει την κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση? Κοιτάξτε, σαν πρόκληση από μόνο του, Άρης είναι μια τεράστια ομάδα, σου δίνει το κίνητρο από μόνος του, υπάρχει η πίεση στην ομάδα για το αποτέλεσμα, είναι μεγάλη ομάδα και έτσι πρέπει να λειτουργούμε, έχουμε μάθει να ζούμε τόσα χρόνια με αυτό.
Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι το υλικό που έχει η ομάδα, το ρόστρο που έχει η ομάδα, μαθαίνοντάς το και ξέροντάς το λίγο σαν ουδέτερη παρατηρήση εκείνη τη στιγμή, ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορούσε να ανταπεξέλθει και θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που είναι χτισμένη σε στέρεες βάσεις, βοηθάει πάρα πολύ και η διοίκηση σε αυτό το κομμάτι και όλος ο οργανισμός γύρω από την ομάδα. Από εκεί και πέρα, παίχτες έχουν ανταποκριθεί στο έπακρο. Όπως είπα και πριν, υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους και επειδή μιλάμε για παίχτες με εμπειρία και παίχτες υψηλού επίπεδου, θεωρώ ότι βελτίωσαν μέσα από την προπόνηση ο ένας το παιχνίδι του άλλου και αυτός ο ανταγωνισμός, αυτή η ένταση πήγε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το θέμα είναι να του δώσουμε και συνέχεια φυσικά. Γιώργο, επειδή η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση, ό,τι βλέπαμε πέρσι στη Λαμία, γιατί όλο το team της Λαμίας μεταφερθήκατε, μετακομίσατε και πήγατε στην Θεσσαλονίκη, το βλέπουμε και στον Άρη. Βλέπουμε δηλαδή καταρχάς μια ομάδα που ειδικά στη μελέτη των αντιπάλων είναι πάρα πολύ διαβασμένη. Και φάνηκε αυτό, έχω την αίσθηση, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε καλό αποτέλεσμα για σας. Αναφέρομαι στον επαναληπτικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Ήσασταν η μόνη ομάδα που καταφέρατε να μπλοκάρετε ολοκληρωτικά το μηχανισμό των επιθετικής ανάπτυξης του Ολυμπιακού. Αλήθεια, πόσο πολύ δουλεύετε ως team πλέον, είσαι εσείς, είναι ο Άκης Μάντζιος, είναι ο Γιάννης Πλαβούκος, ο προπονητής θεματοφυλάκων, ένα team που έχετε αποκτήσει φαντάζομαι και χημεία μεταξύ σας. Πόσο πολύ δουλεύετε τα παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια της της εβδομάδας και πόσο πλέον ξέρεις όλη αυτή η επιστήμη της μελέτης, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, της μελέτης του αντιπάλου έχει προχωρήσει? Πάρα πολύ. Το τμήμα ανάλυσης είναι επιτελεί σπουδαίο έργο τη σήμερα ημέρα, είτε μέσω συνεργατών, είτε μέσω πλατφόρμων, είτε μέσω πληροφοριών. Η αλήθεια είναι ότι η ανάλυση του αντιπάλου πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Υπάρχει μια συνεργασία και με τον αναλυτή, τον Πασχάλη τον Μελισσά, που στη συνεργασία μαζί μου βλέπουμε λίγο τον αντίπαλο αλλά και το δικό μας το performance. Η αλήθεια είναι ότι οι ώρες είναι ατελείωτες, η δουλειά δεν σταματάει, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι, αλλά η πληροφορία από μόνη της ή η ανάλυση δεν λέει και πολλά πράγματα. Το θέμα είναι πώς αυτό θα περάσει μέσα στη δική σου την ομάδα, μέσα στα δικά σου τα πιστεύω, μέσα στη δική σου την τακτική, γιατί το να αναλύσουμε ή το να πούμε ότι ο κάθε αντίπαλος έχει πρόβλημα εκεί και να το καταλάβω μόνο εγώ, δεν νομίζω ότι έχει αξία. Το θέμα είναι να το περάσουμε στους παίχτες και επειδή έχουμε παίχτες με υψηλού IQ, πιστεύω ότι φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Η πληροφορία από μόνη της αυτή καθ' αυτή δεν λέει πολλά πράγματα. Το θέμα είναι να μπει στη δική σου την τακτική και στα δικά σου τα πλεονεκτήματα. Εκεί πιστεύω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και τα παιδιά πάντα εμφανίζονται έτοιμα και στο δικό μας το κομμάτι και απέναντι στην τακτική του εκάστοτε αντιπάλου. Όπως παραδείγματος χάρη αναφέρατε στον Ολυμπιακό. Πόσο έτοιμος είναι ο Άρης να συνεχίσει την τόσο καλή πορεία και να πετύχει και το κάτι παραπάνω στα play-off? Και αν αποδέχεται και, το ρόλο, και τον όρο του φαβορή. Του φαβορή, ναι. Κοιτάξτε, το ρόλο του φαβορή, καλός ή κακός, φαίνεται και καθρέφτης είναι το γήπεδο. Δεν θα πω αυτή τη στιγμή ότι είμαστε φαβορή. Θα πω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είμαστε μια ομάδα η οποία βάζει δύσκολα στον κάθε αντίπαλο. Μια ομάδα που δεδομένα ξεκινώντας ένα παιχνίδι πάντα θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Και πλέον ο κάθε ένας που θα έρθει και θα κληθεί να μας αντιμετωπίσει, ξέρω ότι έχει απέναντί του να αντιμετωπίσει ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Πάντα θέλουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα, σαν οργανισμός, να βελτιώνουμε τις αδυναμίες τις όποιες αδυναμίες έχουμε, γιατί κάθε ομάδα έχει τις αδυναμίες της. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε λίγο επικεντρωθεί. Θεωρώ ότι τα πλέον που έρχονται μπροστά μας είναι ένα κίνητρο για μας και στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι θα χαμογελάσουμε ξανά. Μάλιστα. Γιώργο Χωριανόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην πρώτη μας σελίδα. Ευχή θα είναι, εκτός από υγεία και καλή επιτυχία στα play-off,
είναι να μπορέσετε να χαρείτε κάτι που έχετε στερηθεί και παιχνίδια ξανά σε ένα γεμάτο κλειάν της Βικελίδης. Γιατί φαντάζομαι, φαντάζομαι τι θα γινόταν φέτος το Βικελίδης με αυτόν τον Άρη, αν υπήρχε κόσμος. Αλλά είναι κάτι που το στερείστε δυστυχώς. Όλοι το στερούμαστε, όλοι στερούμαστε τα γεμάτα γήπεδα. Γι' αυτό λέμε υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.